Αρχαία Αίγυπτος. Ταφή. Όταν τελείωνε η διαδικασία κοινωνιοποίησης, η μούμια τοποθετούνται σε ένα θέρετρο. Στο παλαιό βασίλειο αυτό σήμαινε μια απλή ξύλινη κούπα του σαρκοφάγου, ενώ στα επόμενα χρόνια ο σαρκοφάγος στολιζόταν με ιερογλυφικά και εικόνες. Στην πλευρά του κεφαλιού, στο θέρετρο της μούμιας, υπήρχαν δύο μάτια τα οποία χρησιμεύαν ως καραμάδες για το κάτω. Ακόμα έβαζαν ψεύτικες πόρτες στις πλευρές του θέρετρου προς όφελος του κάτω. Στα επόμενα χρόνια τα θέρετρα καλύπτονταν με φανατικά ξόρκια που τα ονόμαζαν μεταμορφώσεις. Επειδή πίστευαν ότι έπρεπε να δώσουν στους νεκρούς όσο το δυνατόν περισσότερες μεταμορφώσεις, σύντομα δεν υπήρχε χώρος να τις γράψουν όλες πάνω στο θέρετρο. Γι' αυτό αναγκάζονταν να τις γράφουν σε παπύρους, τους οποίους κατόπιν έβαζαν μέσα στο θέρετρο. Οι επιγραφές ζητούσαν τη βοήθεια των θεών. Ο Άνουβις, ο Όσιρις, η Νούτ και η Ίσιδα, αλλά περισσότερο από όλους τα τέσσερα παιδιά του Όρου, επρόκειτο να προστατεύουν τον νεκρό. Ο Όρος άνοιγε το στόμα του Όσιρι, ώστε να μπορέσει να φάει ξανά. Επίσης, η γη του Όρου απομάκρυναν την πείνα και τη δίψα από τον νεκρό. Όταν η μούμια τοποθετούνταν στο πέρετρο και ετοιμαζόταν ο πέτρινος τάφος, γινόταν η τελετή. Thank you.